τον έλεγχο τιμών και την επιβολή προστίμων, μίλησε στα έδρανα της Βουλής ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας. Εμείς θα έρθουμε, θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε πρόσημα και να υλοποιούμε μέτρα για να προστατεύσουμε τους Έλληνες καταναλωτές. Και αν δούμε τελικά τον πληθωρισμό από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η κρίση, από το 2021 μέχρι σήμερα, θα δούμε ότι η Ελλάδα, παρόλα τα προβλήματα που έχει η ελληνική αγορά, έχει ένα μέσο πληθωρισμό τροφίμων, όπως έχει και ένα μέσο πληθωρισμό στο γενικό δίκτυο, ο οποίος είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης και χαμηλότερος από πολλές χώρες όπως η Βουλγαρία που αναφέρατε ή όπως και η Γερμανία. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απλά ανεξέλεγκτη την αγορά, αλλά συμμετέχει και στην ακρίβεια, είπε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Πιο σημαντικό, νομίζω, που έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα πω κάτι καινούριο, είναι η πρόταση που έχουμε ολοκληρώσει για τα θέματα της ακρίβειας. Η οποία παρατηρητήριο 66. Δεν είναι μόνο το παρατηρητήριο. Είναι και συγκεκριμένα μέτρα. Και πολύ ωραία ιδέα αυτό. Είναι και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τιμών τώρα. Ναι. Άμεσα. Διότι πράγματι στο επίπεδο των ελεκτικών μηχανισμών και τη διαφάνεια τη διαμόρφωση των τιμών υπάρχουν θέματα. Για πείτε μου ένα θέμα μείωση των τιμών. Όριο κέρδο στο ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση, ο προβληματισμός παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο στους πολίτες, καθώς η πλειοψηφία αυτών βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πολύ πριν το τέλος του μήνα. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο θέμα, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, αυξάνεται το επίδομα γέννησης από τα 2.000, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, όπως ακούσαμε και από κυβερνητικά χείλη σήμερα, πάει στα 2.400 για το πρώτο παιδί, στα 2.800 για το δεύτερο, στα 3.000 για το τρίτο, στα 3.500 για το τέταρτο παιδί. Ωστόσο, έχουμε και μια σειρά από μέτρα που ανακοίνωσε από Μάρτιο ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα. Η σκέψη όλων είναι ότι, ξέρεις, με το που γεννιέται ένα παιδί, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αν τα 2.400, τα 3.000 ή τα 3.500 φτάνουν για να αποπληρώσει κάποιος τις υποχρεώσεις στο μευτήριο. Φεύγοντας, πηγαίνοντας στο σπίτι, ξεκινούν τα έξοδα. Έτσι. Και τα έξοδα είναι αυτά τα οποία υπάρχουν με τις προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν για το από εδώ και πέρα. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο ακούγεται υποστηρικτικό σε ό,τι αφορά τα νέα ζευγάρια. Η καθημερινότητα όμως πώς παλεύεται εκεί έξω από εκεί και έπειτα? Κοιτάξτε, το θέμα του δημογραφικού είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας στο μέλλον. Όλα δείχνουν ότι στα επόμενα 15 με 20 χρόνια θα έχουμε 10% μικρότερο πληθυσμό, δηλαδή κοντά στα 9 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και το πρόβλημα ασφαλώς και βοηθάνε, θα με πετάξει καταρχήν τα μέτρα που ανακοίνωσε, θετικά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Ένα νέο ζευγάρι σήμερα έχει να αντιμετωπίσει, πέρα από την ακρίβεια, έχει να αντιμετωπίσει το θέμα της στέγης, που είναι πολύ σοβαρό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας, στη στέγη, είμαστε σήμερα η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή θέλει το 37% του εισοδήματος σήμερα την έρευνα που υπάρχει για να μπορέσει να πληρώσει τη στέγη, όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 24%. Το δεύτερο είναι η κοινωνική πολιτική, δηλαδή πώς στηρίζεις ένα νέο ζευγάρι και πόσοι παιδικοί σταθμοί υπάρχουν για να μπορέσει να καταφέρει να μπορέσουν να δουλεύουν και οι δύο στο διάστημα που το ζευγάρι κάνει ένα παιδί. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει πόσο είναι το εισόδημά τους. Δηλαδή πρέπει να υπολογίσουμε ποιος είναι ο βασικός μισθός δύο εργαζομένων νέων παιδιών και αν με αυτό το μισθό μπορούν να καταφέρουν να πληρώσουν το νίκη, να πληρώσουν τα έξοδα καθημερινά, να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Άρα, με μέτρα αυτού του τύπου που μπαίνουν σωστά, είπατε ότι σήμερα θα έλεγα για να ρίξει τάξη στα μάτια στο θέμα της ακρίβειας, ανακοινώνεται αυτά, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα του δημογραφικού ή επιτρέψουν αυτό που λέω πάντα. Η χώρα μας θα πρέπει να πάει στο μέσο όρο της Ευρώπης, στις παροχές που υπάρχουν απέναντι σε ένα νέο ζευγάρι, έτσι ώστε να μπορείς να καταφέρεις να αλλάξεις τη ροή του δημογραφικού. Αν αυτό δεν το κάνεις και πιστεύεις ότι με κάποια τέτοια μικροζητήματα, γιατί μικροζητήματα είναι αυτά που λύνει, θα καταφέρεις να αλλάξεις τη ροή, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εδώ πραγματικά μου φαίνεται περίεργο που άκουσα τον κύριο Σκρέκα να λέει ότι είμαστε στο μέσο όρο του πληθωρισμού της Ευρώπης. Καταρχήν να σας πω ότι σήμερα στην Ελλάδα το μέσο καλάθι του νοικοκυρίου από έρευνα που έγινε πρόσφατα από πολύ σημαντικού φορέα είναι 174 ευρώ το μέσο καλάθι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Όταν στην Πορτογαλία είναι 170 ευρώ και η μισθή εκεί είναι 23.700 ευρώ είναι οι μέσες αποδοχές ενός ζευγαριού στην Ελλάδα, 29.000, δηλαδή 23% παραπάνω στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία που είναι 40.000 οι μέσες ετήσιες αποδοχές και το καλάθι του νοικοκυριού κάνει 1 ευρώ παραπάνω από ό,τι στη χώρα μας. Άρα δεν μπορεί να λέμε τέτοιες αστειότητες. Γιατί στην Ελλάδα αυτό που ονομάζουμε τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό είναι σήμερα το ακριβότερο στο βήμα. Μάλιστα, είμαστε η τρίτη από το τέλος. Δηλαδή, είμαστε 25η σε μονάδες αγοριστικής αξίας που υπάρχουν
στο καταναλωτικό κοινό στη χώρα μας σε σχέση με τις 27 χώρες της Ευρώπης. Ο πληθωρισμός, επιτρέψτε μου κύριε Χατζηδεθοδοσίου, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από την άλλη, υπάρχουν δύο έρευνες ακόμα. Η μία αφορά τη Γαλλία, όπου οι μισθοί είναι υπερδιπλάσιοι σε σχέση με τη χώρα μας και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι τουλάχιστον 50% φθηνότερα από ό,τι εδώ. Σημερινή έρευνα είναι αυτή. Και υπάρχει και μία ακόμα από τη Γαλλία, η οποία δείχνει ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Οι μισθοί στη Γερμανία δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκονται σε σχέση με εμάς, αν είναι υπερδιπλάσιοι ή όχι. Ωστόσο, τα προϊόντα είναι περίπου στο 40% κάτω από το ελληνικό σούπερ μάρκετ, κάτω από τα ελληνικά ράφια. Και ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και στις δύο αυτές χώρες, έτσι. Ίσα-ίσα συμφωνώ, αλλά μπορώ να σας πω ακριβώς με βάση την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Αν θέλετε, επειδή είπατε για τη Γαλλία, στη Γαλλία η μέσα τιμή αποδοχής είναι 48.210 ευρώ. Και το μέσο καλάθι του βιβλίου κάνει 204 ευρώ, δηλαδή είναι 17% παραπάνω. Αλλά ως σχετικό σύνολο, αντιλαμβάνεσαι, σε σχέση με τη χώρα μας, αποτελεί όχι παραπάνω από το 20% του μισθού τους, ενώ στη χώρα μας, όπως εξήγησε, το 36% του μισθού. Γυρίζουμε όμως στο θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια έχει δύο σκέλη. Μία είναι ο πληθωρισμός που υπάρχει παντού. Εδώ μιλάμε για την εσχροκέρδεια. Λέω, ο Υπουργός έβαλα πρόστιμο. Ξέρετε, το πρόστιμο έχει σχέση με το έσοδο. Αν κάποιος έχει βγάλει 1 εκατομμύριο και του βάζει πρόστιμο 100.000, κερδισμένος είναι, γιατί έχει κερδίσει 200% παραπάνω από ό,τι έχει πληρώσει. Άρα τα όποια πρόστιμα έχουν σχέση με τη διαφορά κέρδους που είχε η επιχείρηση που είχε σήμερα την εσχροκέρδεια απέναντι σε αυτό. Παράδειγμα, σχέση στο βρεφικό γάλα, που σήμερα γίνεται η παρέμβαση, το θέμα είναι πόσα χρήματα κερδίθηκαν όταν διαπιστώναμε το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα κάνει μέχρι και 200% παραπάνω από ό,τι στην Ευρώπη. Ή όταν λες ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πολυεθνικές έχουν άλλη τιμή στα απορριπαντικά, για παράδειγμα, στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη, ασφαλώς και μπορείς να επιβάλλεις μέτρα. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός? Δίνει χρόνο 50 μέρες, αυτό είπε βασικά, δηλαδή κάπου αρχές Μάρτη, για να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις τιμές που ζητάει. Αυτό είναι παράλογο. Τι θα πει δίνουμε 50 μέρες? Και τι δουλειά έχει η κυβέρνηση να ασχολείται με το αν θα παίρνουμε μπόνους, και αυτό έχει να κάνει με τις επιστροφές ή όχι? Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Το που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι η τελική τιμή στο ράφι, πόσο αγοράζει το προϊόν. Άρα στα θέματα της εσχροκέρδειας είναι θέμα πολιτικής βούλησης, του κατά πόσο θες να σταματήσουν. Γιατί νομίζω όταν παραδείχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αποκαλεί τη χώρα μας μπανανία, δηλαδή λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο, άρα η απάντηση είναι μπορεί να τη σταματήσει. Και βέβαια δεν φοβάμαι να σας πω ότι ούτε είναι λογικό ένα προϊόν από το χωράφι στο ράφι να αυξάνεται 400%. Εδώ πραγματικά μπορεί να μπει ένα φρένο, να βάλει πλαφόρο ότι η τιμή μπορεί να πάει από το 1 στα 2. Αυτό σημαίνει 100%, αλλά όχι 400%. Άρα οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι, αν θέλεις, γιατί όταν λες εσχροκέρδεια, πιάνει το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να εσχροκερδίσουν όλοι. Ξέρετε, δεν μπορεί να εσχροκερδίσει ούτε ο μανάβης, ούτε ο αρτοποιός της γειτονιάς. Μπορεί να εσχροκερδίσει αυτός που μπορεί να διαπραγματεύεται μεγάλες ποσότητες. Και εκεί παρεμβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Εάν δεν λυθεί γρήγορα το πρόβλημα που υπάρχει στην Ερυθρά Θάλασσα και εμποδίζει τα πλοία να έρθουν στη χώρα, τότε απέναντι στα ζητήματα που έχουν θα προσθεθούν κι άλλα. Πέρα τα προϊόντα που εισάγουμε, πρέπει να σας πω ότι από εκεί έχουμε και το περίπου 40-50% των καυσίμων. Αν τα καύσιμα χρειάζεται να κάνουν τον περίπτωση της Αφρικής να έρθουν στη χώρα, πέρα από τη 14-15-20 ημερών, σας λέω αναλογικά να το δούμε, όταν κάθε κοντέινερ από τα 1.800 ευρώ φτάνει στα 6.200 ευρώ να κάνει τον περίπτωση της Αφρικής, αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν ακριβότερα καύσιμα και τα καύσιμα επηρεάζουν οριζόντια όλη την οικονομία. Γιατί τα καύσιμα είναι αναγκαία και στην παραγωγή και στη μεταφορά. Και το δεύτερο στοιχείο που νομίζω επίσης πρέπει να δούμε, το οποίο είναι σημαντικό, είναι την ίδια στιγμή υπάρχει το πρόβλημα να δείτε πόσο πολύ συνδέεται η παγκόσμια οικονομία στον Παναμά. Δηλαδή δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία, γιατί υπάρχει λειψιδρία και δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία. Άρα έχουν φύγει πλοία από την Ευρώπη να πάνε στην Αμερική. Αν λοιπόν δεν τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, πέρα από την καθυστέρηση, θα είναι η ζήτηση μεγάλη σε πλοία και η προσφορά μικρή. Αυτό σημαίνει πάντα αύξηση κι άλλη των ναύλων. Αν λοιπόν στην πανδημία είχαμε δει να φτάνει το κοντέινερ στα 8.000 ευρώ, τώρα μπορεί να φτάσει πολύ υψηλότερα ακριβώς του προβλήματος και άρα στο ίδιο μεγάλο πρόβλημα να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Γυρίζοντας όμως το πρώτο θέμα, να σας πω, στο θέμα της ακρίβειας, σήμερα τα πράγματα είναι πολύ απλά, γιατί είδαμε την πραγματικότητα και ακούστηκε και παραδέχτηκε αμέσως πέρα τον άλλον από την κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση έχει το 75% των εσόδων της από τους έμεσους φόρους και όχι από τους άμεσους, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πόσο είναι ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Δεν υπάρχει αντίστοιχη χώρα της Ευρώπης, όπου τα έσοδα της πολιτείας, του κράτους, είναι τόσο υψηλά από τους έμεσους φόρους. Και ο έμεσος φόρος είναι άδικος, γιατί είναι οριζόντιος. Δεν είναι σαν τον άμεσο φόρο που ο καθένας πληρώνει ανάλογα με τον πλούτο του. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο πληθωρισμός έδωσε παραπάνω έσοδα και μέσα από τα παραπάνω έσοδα μπορεί να έχει κάποιες παροχές που στην ουσία σημαίνει ότι παίρνει, μας δίνει από τη μία τσέπη 10 ευρώ και από την άλλη τσέπη μας παίρνει 100 ευρώ. Και η απάντηση εδώ είναι ότι τα θέματα της εσχροκέρδειας
θα μπορεί να τα λύσει ανά πάσα στιγμή, αν έχει την πολιτική βούληση να μπορέσει και να θέλει να τα λύσει. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και η εκτίμησή μου είναι το επόμενο διάστημα, κύριε Χαρίτου, η αισχροκίνηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όλα δείχνουν ότι τα πράγματα θα γιγαντωθούν πολύ παραπάνω, γιατί πολύ απλά όταν δίνει τη δυνατότητα μικρές αλυσίδες, μάλλον συγγνώμη, λίγες αλυσίδες, στα τρόφιμα, δηλαδή 5 αλυσίδες, από το 83% πριν την πανδημία, να ελέγχουν τώρα το 88% των τροφίμων, της διακίνησης τροφίμων στη χώρα, άρα γίνονται ένα τεράστιο τραστ, ελέγχουν την αγορά και άρα μπορούν να προσδιορίσουν τις τιμές. Πράγμα που είχε δει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού και αξίζει τον κόπο να δείτε ότι πριν μπει το καλάθι του νοικοκυριού, που διαφωνήσαμε και διαφώνησα προσωπικά στο τι θα επιφέρει, η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν στα τρόφιμα τα είχε δει πριν. Πριν δηλαδή από 4 χρόνια. Και συνέβησαν. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούν να συνεννοηθούν οι 5 και μπορούν να επιβάλλουν τιμές. Λοιπόν, δυσίωνες οι προβλέψεις. Ωστόσο, οφείλω να επισημάνω ότι ήσασταν εξαιρετικά αναλυτικός στα όσα προσεγγίσατε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για την παρουσία στο δελτίο μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.